what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be real. Cover it up, you like to play your own game. Cover it up. Απέναντι από τον Γιάννα Κόπουλο, ο οποίος τον παίρνει και τον απομακρύνει. Κρατάει το μηδέν για την αιστεία του. Σπουδαία επέμβαση από τον πρώην τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος διάλεξε σωστή γωνία από τον Οικονόμου. Δεύτερη απόπειρα βγήκε με κροτιές και από μάκρυνο Γιάννα Κόπουλο. Ευτυχώ για τον Παναθηναϊκό για να τελειώσει το μάτς, ο Γιάννα Κόπουλο θα το σταματήσει. Αυτά είναι αυτά που ωραίο σουτ! Έπεσε ο Γιαννακόπουλος και διώνει σε κόρνερ. Κατά... Η πολύ ωραία επέμβαση. Πέτρα του Μαδίντα, ο Τσιλιανίδης και ο Γιαννακόπουλος κάνει τεράστια επέμβαση. Μαζέψει. Πρώτου Ιωαννίδη κάνει το βολέ. Άργους. Θα γυρίσει και παλιά του την κοινή και μεγάλη απόκριση από Γιαννακόπουλος. Για να απομακρύνει την μπάλα. Άλλη ευκαιρία εκεί. Η σέντρα του Ετωδοκάρη. Μπερδεύονται επάνω του Παναγωνικού. Πάει για τον κόλλο Παύλο Λεβό από την Τίκη. Ο Μπερδεύονται την κάρτα. Και παλιά η Λεπεσιακή αυτή φορά τον κορμιζάρι όπως και η επέμβαση του Νίκου για να κουφτεί. Παρότι ξανά η σέντρα του Ετωδοκότης. Και της κορμιζάρι. Έφτιαξε ο Γιαννακόπουλος εκπληκτικά. Στον τρίτο, ο Κατσάς σέντραρε, ο Ιγκλέσιας πήρε την κεφαλιά, το έβγαλε ο Γιαννακόπουλος. Φοβερή απόκρουση, κρατάει το 2-0 στο 48. Εδώ δεν υπάρχει ο Νικολιάς το σουτ, επέμβαση του Γιαννακόπουλου κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, το ρήγμα στα δεξιά της άμυνας για τον Πανετολικό. Θες που πονάνε οι γηπεδούχοι. Ξέρω. Ένα κόμπλος πιέζεται από τον Βέργο. Ο Μοσολάκης. Σέντερα τον Μοσολάκη, παρακόντραρα κιόλας. Και τα πάντα που πήρε δεν δυσκόλεψε το Γιαννακόπουλο, ο οποίος βγήκε και προσπαθεί να βγάλει γρήγορα τον Καμάρ. Στο αριστερό έκανε το σούτ από την κόντρα, έφυγε μακριά από τον Καμπετζή και πρόλαβε ο Γιαννακόπουλος τον περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου κόρνερ να την βγάλει για τον Μάνο. Αναφάσισε το πρέσιν, γύρισε ξανά πίσω. Νίκη 2-0 για τον Πανετολικό. Ο Κυριακόπουλος στο δεύτερο δοκάρι, ο Μανιάς αποφασίζει να ολοκληρώσει μόνος του. Κόρνερ από την επέμβαση του. Και σουτάρει με δύναμη ο Γιαννακόπουλος, πέφτει και μπλοκάρει. Τα για τον Μανιά. Βγήκε γρήγορα ο Γιαννακόπουλος και απομάκρυνε. Επί της χρονιάς, ο Νανζής στην περιοχή γυρίζει μαζί με Γιαννακόπουλος. Παρόμοια φάση με την πρώτη. Δις για τον Πανετολικό, μία φορά για τον Λεβαδιακό. Φτιάχνει ξανά ο Νανζής. Ο Στανόγεβιτς ένα σούτ στην αγκαλιά του Γιαννακόπουλου στο 25. Μπορεί να βγάλει την ομάδα του σε μια αντεπίθεση. Γκους, βγάζει ωραία παλιά τρύπα. Η σέντρα, η επέμβαση από τον Γιαννακόπουλου είναι εκτός θέσης ο Τσιγκάρας. Ο Μακέτα στην περιοχή, κάτι ανάλογο με το... Ο Άργκους ξανά στον τερματοφύλακά του. Από την πίεση του Στάικου βρίσκει τον Μανά, προσπαθεί αυτός να κατέβει με τους βοηθούς. Ένα κόμπλος κάτω. Τελείο κάτσε, κεφαλιά του Κολοβέτσιου. Μπάιροβιτς, ο Χατζή Θεοδωρίδης, ένα δυνατό σουτ. Σε ετοιμότητα ο Γιαννακόπουλος. Για θα εκτελέσει εύκολα, δεν πήρε για τον Λάρσον και είναι κατά την
Παπαδόπουλος κατεβάζει. Και τώρα με τον Κοβάτσεβιτς, πέρασε μπάλα από τον Κασάδο, κατέληξε η προϋπόθεση για την Εξάρτη. Κατά στη σέντρα, κατεβάζει ο Γιανακόπουλος. Κάνατε στην Εξάρτη, κοντά στις γραμμές της. Εξακολουθεί να δείχνει εγκλωβισμένος. Δεξί μια σέντρα, ο Κοβάτσεβιτς προσπαθεί να εκοπελίσει. Κάνει το σούτ, η επέμβαση του Γιανακόπουλου είναι offside. Τέσσερις στιγμές στο παιχνίδι για το πρώτο ημίχρονο. Φάουλ από την εκτέλεση του Βιερίνια, έξω από τον Γιανακόπουλο που έχει χτυπήσει. Τέλος πάντων. Για να δούμε τη σέντρα του Ολιβέιρα. Τα νεύρα του Λουτσέν. Πιέζει ψηλά ο Σφιντέρσκι. Και άλλο τώρα και οι συμπαίκτες του καθώς δεν συνεννοείται ο Γιανακόπουλος 100% αλλά καταφέρνει να μπλοκάρει την μπάλα. Δίνει τα χέρια με τον αρχηγό του τον Άρτζε. Το γέμισμα στο πέναλτι εκεί που ο Γιανακόπουλος δεσπόζει. Μπλοκάρει σταθερά. Θα πάρει και το φάουλ. Λες έρχεται μακριά η μπάλα από τον Μάρκο Τρόλα. Θέλει να μπει στην περιοχή σου από τον Μπουμάλ. Όχι αρκετά δυνατό. Μα ανεβαίνει για να δώσει βοήθεια στον Καλτσά. Αυτό σεντράρει εκεί που ο Γιανακόπουλος βγαίνει και μαζεύει και παίζει γρήγορα τον Μιάς και τον Φερνάντες, ο Μαρινάκης, ο Φερνάντες, σούταρε ο Γιανακόπουλος αυτή τη φορά του λέει όχι. Πάσα είναι για τον Καλτσά, τρέχει ο Αμαράλ, βγαίνει και ο Γιανακόπουλος. Θα υποδεχτεί εδώ τις 5 από τις τελευταίες 6 ομάδες βαθμολογίας του Περιοχής ο Γιανακόπουλος. Ψήφιαμα, πέντε μπάλα μπροστά σας. Πάμε σε